και βρίσκονται άρρωστα, υπάρχει άλλος ένας που χαροπαλεύει και κοιτάξτε να δείτε, ένα νούμερο τα λέει όλα. Είναι 600 άτομα. Λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι οι δυνατότητες του ελληνικού κράτους είναι να δίνω 10 άσυλα τη μέρα. 600 για 10 είναι 60 μέρες. Κύριε Παπαδάκη, σας λέω, σε 60 μέρες εδώ θα έχουμε πολλούς θανάτους αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, κύριε Μιχαλογιαννάκη, δημιουργήθηκε ένα προβληματάκι και πήγαν κάποιοι να γράψουν ότι φύγατε κάποια στιγμή, δεν είσαστε, αλλά είναι λογικό το να πάει να πιει ένα καφέ ένας άνθρωπος. Η απεργία πείνας είναι άρνηση φαγητού, όχι υγρού, ας πούμε. Έτσι. Δεν αρνήθηκα, δεν είναι έτσι κύριε Παπαδάκη, δεν αρνήθηκα ότι πίνω καφέ, τσάι και νερό, τρία πράγματα. Και εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα κάτω ήταν οι πρώτες διαβουλεύσεις οι οποίες κάναμε εν όψη που εχθές το βράδυ πράγματι ήρθε ο κύριος Γενικός Γραμματείας, ο κύριος Ρήγος, και πρότεινε να έρθουν σήμερα 10.30-11 η ώρα λεωφορεία να πάρουν δίθεν ανάπηρους μόνο και μητέρες, κάτι το οποίο δεν το δέχονται οι Σύριοι. Αυτό θα γίνει σήμερα 10.30-11 η ώρα, λέτε, έτσι θα έρθουν κάποια... Έτσι είπε ο κύριος Γραμματέας. Και το δεύτερο θέμα, είπε ότι εγώ δυνατότητες ως κράτος δεν έχω αυτά τα άτομα, τα 500-600 άτομα, να μπορέσω να τους δώσω αυτά που προϋποθέτει το άσυλο, δηλαδή θέρμαση, τροφή, ιατροφαρμακευτική. Κάτι πρέπει να γίνει όμως και με αυτούς τους ανθρώπους. Άκουσα μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, το επιχείρημά του, ότι δεν μπορώ, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, ένα κράτος δικαίου, της δημοκρατίας, ανθρώπους κατατρεγμένους να μην μπορεί 600 για μερικές μέρες μέχρι το άσυλο να μπορέσει να τους καλύψει. Κάτια αλλά μου. Άκουσα και το εξής, λέει την ημέρα της βροχής ήταν. Όχι, μισό λεπτό. Κάτια, πρέπει να κάνουμε μια διακοπή, θα επανέλθουμε. Μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Είναι αυτά τα υποχρεωτικά που μας κάνουν. Που κόπονται και συζητήσεις στον αέρα. Μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Είναι απαραίτητες. Είναι για το πρωτογενές πλεόνασμα, όχι το δικό μου, της εκπομπής. Άρα και το δικό μας, γιατί κακά τα ψέματα. Ποτέ δεν έχει καθυστερήσει ο Αντένα να πληρώνει κανέναν εδώ. Και αυτό θα πρέπει αυτό να το πούμε. Ο πιο ποτέ. Και αν κάποιο μπορεί να το πει, είμαι εγώ που είμαι από το 1988 εδώ. Ναι, ναι. Και είμαι και ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας. Άμε. Θα σε ξανακυνηγήσω ποτέ ξανά. Συνέχεια τρέχω από πίσω σου. Αν ανοίξει αυτή την πόρτα και φύγει, θα κάνω ένα κλικ και θα έχει τελειώσει για μένα, Μελίνα, για πάντα. Αυτό σου αξίζει το κάτσα. Πάρ το σακάκι σου για δρόμο. Έλα, φύγε. Αλήθεια το εννοείς? Και βέβαια το εννοώ. Δεν το περίμενες, ε. Θέλω να σας ανακοινώσω απόψε ότι εγώ και η Όλγα είμαστε μαζί. Και ότι σε λίγο καιρό θα παντρευτούμε. Μπρούσκο. Σήμερα, στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, στον Αντένα. Αυτός ο Νικολάου πρέπει να έρθει στην εταιρεία μας. Νικολαίδης, ανάθεμά με. Η Τατιάνα είναι ο Σάδη Μουτσουλή.